Και θαμμένες μέσα σε κούτες. Επίσης πρέπει να σας πω ότι βρήκαν μπιτόνια με βενζίνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες, καθώς επίσης και μπουκάλια άδεια. Οι αστυνομικοί μας λένε ότι όλες συνολικά οι μολότοφ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από όλο αυτό το πακέτο που σας περιέγραψα ήταν πάνω από 300 μολότοφ. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιοι είχαν κρύψει σε αυτό το σημείο τις έτοιμες μολότοφ, τα μπουκάλια, τα μπιτόνια, τις αντιασφυξιογόνες μάσκες, ακριβώς για να τις χρησιμοποιήσουν αυτή την ώρα, καθώς πρέπει να σας πω ότι το σχέδιο της αστυνομίας ήταν ασφυκτικά να περιφρουρούν την πορεία, την απογευματινή πορεία, δεξιά και αριστερά, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, και καθώς η εντολή που υπήρχε ήταν να μην υπάρξει ο παραμικρός, η παραμικρή ζημιά σε περιουσία, και όταν πια είδαν οι αντιεξουσιαστές ότι ήταν ασφυκτικό το κλίμα για αυτούς, έσπασε η πορεία και ένα μεγάλο κομμάτι αντιεξουσιαστών, περίπου 500 άτομα, έφτασαν στην πλατεία των Εξαρχείων, όπου άρχισαν και τα επεισόδια που βλέπετε και εσείς αυτή τη στιγμή. Άρχισαν να πετούν μολότοφ, βόμβες μολότοφ. Νομίζω ότι βλέπετε στη Στουρνάρη τι γίνεται αυτή τη στιγμή, με δεκάδες βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Να σας πω ότι αρχικά επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο στην Στουρνάρη. Κατάφεραν να το σβήσουν όμως με πρόχειρους πυροσβεστήρες οι αστυνομικοί των ΜΑΤ. Συνεχίστηκαν, δυναμητίστηκε έντονα το κλίμα. Πετούσαν συνεχώς βόμβες μολότοφ και πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Μάλιστα, κάποια στιγμή πέταξαν μολότοφ στην τέντα ενός περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Στουρνάρη. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι όλη η περιοχή γύρω από τα Εξάρχεια παραμένει φυσικά αποκλεισμένη. Αυτό ακριβώς που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας είναι το αυτοκίνητο που επιχείρησαν αρχικά να βάλουν φωτιά οι αντιεξουσιαστές. Οι δρόμοι λοιπόν είναι όλοι αποκλεισμένοι στην περιοχή των Εξαρχείων. Εδώ παρακολουθούμε μήνα την προσπάθεια του ανθρώπου να σβήσει τη φωτιά που έχει τυλίξει το περίπτερό του. Ναι, είναι αυτό που σας έλεγα το σκηνικό προηγουμένως. Βλέπετε ότι έχει αναγκαστεί ο άνθρωπος να ανέβει επάνω σε ένα δέντρο με έναν πρόχειρο πυροσβεστήρα για να μπορέσει να σβήσει τη φωτιά, να μην επεκταθεί. Θέλω να σας πω, Μαρία, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μπορέσουν αυτή τη στιγμή να μπουν μέσα στα Εξάρχεια. Για να μπορέσουν να μπουν και να σβήσουν τις φωτιές, θα πρέπει αυτό να το κάνουν πάντα συνοδεία δημιουργών των ΜΑΤ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μπορεί εμείς αυτή τη στιγμή να σας δίνουμε εικόνα από τη Στουρνάρη, καθώς καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά δύσκολο και επικίνδυνο και για τους συναδέλφους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί. Όμως θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ομάδες αντιεξουσιαστών αυτή τη στιγμή σε όλα τα Εξάρχεια. Mm-hmm. Υπάρχουν στην Πενάκη, υπάρχουν δηλαδή σε πάρα πολλούς δρόμους αυτή τη στιγμή. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι έχουμε επεισόδια. Μήνα, σε διακόπτω να πάμε στον Πάνο του Μάση, γιατί τα επεισόδια γύρω από το Πολυτεχνείο, υπάρχει νέα ένταση εκεί, συνεχίζονται πάνω. Ακριβώς έτσι, ο Μπουμπουλίνας, όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι ουσιαστικά το σημείο από το οποίο βρίσκονται οι νεαροί κουκουλοφόροι έως την πλατεία Εξαρχείων. Συνεχίζουν να πετάνε βόμβες μολότοφ. Βέβαια, αστυνομικές δυνάμεις έχουν απομακρυνθεί, όπως και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε τώρα τα περιστατικά. Είναι δεκάδες οι νεαροί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ύψος της Μπουμπουλίνας προς την πλατεία Εξαρχείων. Και εδώ πέρα το σκηνικό θυμίζει πεδίο Μάκης. Και εμείς παρακολουθούμε απευθείας εικόνα αυτή τη στιγμή και βλέπουμε τις βόμβες μολότοφ που πέφτουν και τους αστυνομικούς που επιχειρούν εκεί στην περιοχή πάνω. Ναι, τέτοιου είδους επιχειρήσεις πρέπει να πούμε ότι γίνονται σε διάφορα σημεία των Εξαρχείων, όπως πει και νωρίτερα η Μίνα Καραμίτρου, γιατί δεν είναι ένα το σημείο το οποίο υπάρχει έντονο αυτή τη στιγμή. Είναι τουλάχιστον 2 με 3. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη η περιοχή και αποκλεισμένη είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσει κανείς, αλλά και επικίνδυνη. Άλλωστε ήταν σε ετοιμότητα η αστυνομία, καθώς περίμενε ότι θα γίνουν επεισόδια μετά το κάλεσμα του Ρωμανού σε μαύρο Δεκέμβρη για την επέτειο τη μαύρη επέτειο των 7 ετών από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Μόλις λοιπόν ολοκληρώθηκε η πορεία, βλέπουμε ότι οι αντιεξουσιαστές πήγαν στην περιοχή των Εξαρχείων. Βλέπουμε ζωντανή εικόνα από τα επεισόδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Πάνω, πάμε λίγο και στον Μιχάλη Λαγάδη να μας πει και εκείνος που βρίσκεται εκεί. Όπως είπαμε λοιπόν, και ο Πάνος αλλά και η Μίνα Καραμίτρου είναι σε διάφορα σημεία σε εξέλιξη. Τα επεισόδια πριν από λίγο μπροστά μας, Μπόταση και Στουρνάρη, είχε πάλι βροχή από μολότοφ. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Σολομού, όπου και εδώ κατεβαίνει ομάδα νεαρών, ενώ μπροστά μας όσοι έχουν βάλει φωτιά στη σκουπίδια, έχοντας στήσει οδόφραγμα στη μέση του δρόμου. Η περιοχή όλη είναι πνιγμένη από δακρυγόνα που έχουν πετάξει αστυνομικοί. Παρόλα αυτά, οι τουλάχιστον 300-400 κουλοφόροι και αντιπιστευτές βρίσκονται πάνω στην πλατεία. Παραμένουν απτόητοι με καταβρομικές διαρκείς επιθέσεις
Εδώ και τουλάχιστον μία ώρα με βόμβες μολότοφ έχουν, όπως είπαμε πριν από λίγο, και πιστόλια που εκτοξεύουν φωτοβολίδες. Και αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες από όλες, Μαρία. Και παρακολουθούμε σε απευθείας σύνδεση εμείς με την περιοχή των Εξαρχείων. Αυτή τη στιγμή τα επεισόδια που είναι σε εξέλιξη. Πάνω, ερχόμαστε ξανά σε σένα. Ναι, η Σουράλη είναι ένα πεδίο μάχης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι αρροί πετάνε πέτρες κατά των δυνάμεων και κατά των δημοσιογράφων. Είναι στο σημείο που σας είπα, στην οδό Μπουμπουλίνας. Έχουν προκαλέσει, βέβαια, και τα μέρες φορές έχουν σπάσει μάρμαρα προκειμένου να βρουν εντός εισαγωγικών πολεμοφόδια. Φαίνεται ότι θα είναι μακριά η νύχτα σήμερα για το συγκεκριμένο σημείο της Αθήνας, Μαρία. Και παρακολουθούμε και πόσο δύσκολο είναι και για τα τηλεοπτικά συνεργεία αυτή τη στιγμή να καλύψουν τα επεισόδια που είναι σε εξέλιξη. Ακριβώς. Δεν μπορείς να ξέρεις αν πίσω από κάποιο στενό, μέσα από κάποιο στενό, θα σε πεταχθεί μια ομάδα που ενδεχομένως να μην έχει και καλές προθέσεις. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τα Εξάρχεια. Βλέπουμε τα επεισόδια αυτή τη στιγμή. Πάμε στη Μίνα Καραμήτρου.